διαβάζοντας όπως αντιλαμβάνομαι την και τη δική σας την βούληση, εκφράζω την ιδιαίτερη χαρά όλων μας για την επίσκεψη στον χώρο της Ακαδημίας μας του Μεγαλειωτάτου Αρχιεπισκόπου Αχρίδος κ. Ιωάννη, μιας πολυσήμαντης και πολυδιάστατης εκκλησιαστικής προσωπικότητας των ημερών μας, ο οποίος μας περιποιεί ιδιαίτερη τιμή, αποδεχόμενος παλαιότερη πρόσκλησή μας να επισκεφθεί την Ακαδημία μας, να μιλήσει μαζί σας, να διατυπώσει σε όλους μας σκέψεις, συναισθήματα, προοπτικές, να εξιστορήσει τα δρόμενα σε μια πολύπαθη περιοχή στην οποία τον επέλεξε η χάρη του Θεού να επιμένει. Και πιστεύω ότι η παρουσία του σήμερα θα είναι άκρος επικοδομητική από κάθε πλευρά για όλους μας ανεξαρτήτως. Θα ήθελα να παρακαλέσω τον καθηγητή κύριο Τρίτο, του οποίου το έργο σε εμάς τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την συμπαράσταση, την ηθική και άλλη, οποιαδήποτε συμπαράσταση στην πολύπαθη ορθόδοξη αρχιεπισκοπή της γείτονος χώρας, να παρουσιάσει με λίγα λόγια τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο και στη συνέχεια θα είναι, πιστεύω, για όσο χρόνο θέλουμε στη διάθεσή μας. Βέβαια, λυπούμε που ο αριθμός των παρόντων είναι λίγος, η ώρα είναι τέτοια, το πρόγραμμα πιθανό να μην είναι και τόσο ευρωϊκό, αλλά πιστεύω με την πάροδο του χρόνου ότι θα πει γνώση το ακροατήριο, το ακροατήριό μας. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, έχετε το λόγο. Μακαριότατε, ευλογημότατε Άγιε Σχολάστρε, ευλογημότατε κύριε καθηγητέ, σεβαστοί πατέρε, αγαπητοί μου σπουδαστέ, φοιτητέ πλέον. Νιώθω πολύ μεγάλη χαρά που βρίσκεται σήμερα κοντά μα ο Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αχρίδο και Μητροπολίτη Κοπίων, κύριο Ιωάννη, ένα μάρτυρα σύγχρονο συνειδήσεω και παρολίγο και μάρτυς αίματος, για να σας καταθέσει εμπειρίες ψυχής γύρω από τη μαρτυρία και το μαρτύριό του. Όπως και άλλη φορά είχαμε μιλήσει από αυτή τη θέση, ο μεγαλύτερος κίνδυνος σήμερα της Ορθοδοξίας στα Βαλκάνια είναι ο εθνικισμός, ο οποίος ντυμένος πολλές φορές με τα άνθια της θρησκείας, σημαίνει την βαλκανική εκδοχή της εκπροσώπησης. Εκτός από το βουλγαρικό σχίσμα που είστε ενημερωμένοι, που τόσα δεινά επεσόρευσε στην Εκκλησία της Βουλγαρίας και στην Ορθοδοξία γενικότερα, δυστυχώς, στα Σκόπια, εκτός από το γνωστό πολιτικό πρόβλημα, έχουμε και το εκκλησιαστικό πρόβλημα. Όπως γνωρίζετε, πολύ σύντομα θα είμαι, ο Τίτο, για να φτιάξει αυτό το κρατικό μόρφωμα, γιατί περί κρατικού μορφώματος πρόκειται, αφού ότι ενιαία εθνική συνείδηση υπάρχει, είναι ένα κράτος γεωπολιτικά υποβαθμισμένο και πληθυσμιακά αδύναμο, ήθελε τρία πράγματα. Κράτος, γλώσσα, εκκλησία. Το κράτος το έκανε. Ήταν εύκολο σε έναν ηγέτη αυτής της περιοχής. Γλώσσα πήρε μια διάλειπτο της βουλγαρικής και την βάπτισε μακεδονική. Ήθελε όμως και εκκλησία. Όχι γιατί πίστευε, άθεος ήταν. Αλλά είχε καταλάβει πολύ καλύτερα από μερικούς νεοέλληνες δικούς μας, θολοκουλτουριάριδες, τη θέση και τη σημασία της εκκλησίας ως στοιχείου συνοχής ενός έθνους. Έτσι λοιπόν απέσπασε βία τρεις Μητροπόλεις της Νοτίου Σερβίας, χωρίς την ευλογία και την άδεια του Πατριαρχείου της Σερβίας και έκανε την αυτόνομη Μακεδονική Εκκλησία. Περάσανε τα χρόνια, οι ιεράρχες αυτοί γίνανε 10 των αριθμών, μεταξύ των οποίων και ο παριστάμενος Αρχιεπίσκοπος, ως Μητροπολίτης, αρχικά ως βοηθός επίσκοπος στη Μητρόπολη Πελαγωνίας και αργότερα ως Μητροπολίτης Μελεσσών και Παραβαρδαρίου, και πήρε τη μεγάλη απόφαση, ενώ θα μπορούσε να περάσει θαυμάσια Μητροπολίτης αυτής της σχισματικής εκκλησίας,
χωρίς πρόβλημα, χωρίς φυλακές, χωρίς μαρτύριο, να καλοπερνούσε με την κρατική εξουσία των Σκοπίων, είπε «Πού πάμε». Είμαστε σχισματική εκκλησία. Πρέπει να έχουμε κοινωνία με όλες τις ορθόδοξες εκκλησίες. Και ξεκίνησε μόνος του ένα κόμμα. Αδύναμος, χωρίς καμιά βοήθεια, με ένα κράτος ολόκληρο αντιμέτωπο. Τον ακολούθησαν μοναχοί και μοναχές και άρχισε το μαρτύριο και η μαρτυρία. Αυτά θα μας τα πει ο ίδιος. Δεν θέλω εγώ σε αυτό το στοιχείο της βιωμένης αμεσότητάς του να επισέλθω. Σταματώ εδώ, να είστε ευτυχείς που σήμερα έχετε αυτόν τον μάρτυρα κοντά σας. Θα πάρετε ένα μάθημα μαρτυρίας και ήθους και συνέπειες. Για να δείτε ότι εμείς καλά περνάμε εδώ πέρα στα γραφεία μας, στη ζέστα μας, στην ασφάλειά μας, στην καλοπέρασή μας, στα εισπολά έτη μας, έτσι. Ο δε μακαριότατος, ένα πολύ μεγάλο διάστημα το πέρασε στη φυλακή Ινζίροβο των Σκοπίων, σε διαστάσεις 1,5 επί 1,5 κελιού, με απαγορεύσεις, με προβλήματα υγείας ο ίδιος και χίλια δύο πράγματα. Λοιπόν, τον ευχαριστούμε που ήρθε και ευχαριστώ τον Άγιο Σχολάρχη και τους καθηγητές για την τιμή που έκανα στο πρόσωπό του. Γιατί και εγώ, ως καθηγητής που διδάσκω αυτό το γνωστικό αντικείμενο, προσπάθησα όλο αυτό το διάστημα να σηκώσω ένα μικρό μέρος του σταυρού του. Τον ευχαριστώ. Καλοκυμότατε, κύριε Κοντάκη, σχολάρχη αυτής της ανωτάτης εκκλησιαστικής σχολής. Καλοκυμότατε, κύριε Τρίτο, καθηγητά του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Καλοκυμότατοι, σεβαστοί πατέρες, σεβαστοί διοικητές, σήμερα θα ήθελα πρώτα να ευχαριστήσω για αυτή την ευγενική πρόσκληση να ομιλήσω μπροστά σας για ένα θέμα που είναι σύγχρονο και πιστεύω ότι μερικοί από εσάς το έχετε παρακολουθήσει. Θα κάνω μόνο μικρή εισήγηση στο θέμα και θα ήθελα μετά να αφήσω και εσάς να ρωτήσετε κάτι, επειδή με τις ερωτήσεις γίνονται και απαντήσεις στα θέματα που σας ενδιαφέρουν. Μπορεί εγώ να μιλήσω κάτι που δεν θα σας ενδιαφέρει ή που δεν θα είναι και τόσο σύγχρονο, αλλά γι' αυτό αποφάσισα να κάνω μόνο μικρή εισαγωγή στο θέμα από το θεολογικό και λίγο από ιστορικό βαθμό και μετά να αφήσουμε εσάς να ρωτήσετε και όσο μπορούμε να απαντήσουμε στο θέμα.